αυτή η κυβέρνηση την 1η του 2023 θα καταργήσει την εισφορά αλληλεγγύης για όλους, για συνταξιούχους και για δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ την ίδια μέρα θα ξεπαγώσουν και οι συντάξεις για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Και τίθενται επιτέλους σε μια τροχιά τακτικών και μόνιμων αυξήσεων. Και έρχεστε για άλλη μια φορά να τους εξαπατήσετε και δεν ντρέπεστε. Και δεν ντρέπεστε. Και λέτε ότι το 2023 πρώτου-πρώτου. Ακόμα και σε αυτό μια εξαπάτηση. Ποιος δεν ξέρει σε αυτήν εδώ την αίθουσα ότι θα μεσολαβήσουν οι εκλογές μέχρι την 1η-1η. Ποιος σας πιστεύει? Βγείτε και πείτε στους συνταξιούχους όχι 1η-1η του 23 η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης, έστω για αυτούς που σας είπα, από τον επόμενο μήνα. Επειδή ανησυχείτε πολύ για τις εκλογές και το πότε θα γίνουν και μας ζητάτε εδώ πέρα να έρθουμε να προκηρύξουμε εκλογές, θα σας ξαναπώ για ακόμα μια φορά αυτό το οποίο σας έχω πει πολλές φορές, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Φαίνεται να μην το ακούτε, αλλά τελικά η ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει τα λεγάμενά μου. Εμείς ζητάμε εδώ και 6 μήνες εκλογές. Σας ζητάω λοιπόν σήμερα να σταματήσετε να μαδάτε τη Μαργαρίτα και να δώσετε μια απάντηση. Δεν βλέπετε τους βουλευτές σας που γνωρίζουν οι άμυροι ότι ένας στους δύο με την απλή αναλογική δεν θα επανεκλεγεί. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και έχουν βάλει μαύρες φλερέζες. Πώς θα προχωράτε έτσι? Τέτοιες μέρες, το 2015, ο κόσμος συνοστιζόταν έξω από τις τράπεζες για να σηκώσει τα λίγα ευρώ που μπορούσε. Μιλώντας λοιπόν για τους συνταξιούχους, θα μπορούσα απλά να ξεκινήσω θυμίζοντας τις εικόνες των ηλικιωμένων να κλαίνε στα πεζοδρόμια. Ευτυχώς όμως εκείνες οι σκηνές είναι πλέον μνήμες και γίνονται δράσεις αφύπνισης όταν τώρα ο κύριος Τσακαλώτος ζητά μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη να επιστρέψουν μαζί στο προσκήνιο. Τη χώρα ησυχία, παρακαλώ, να βρίσατε παρακαλώ. Δύο φορές χρεοκοπημένη. Παρακαλώ, διακόπτετε. Δύο φορές χρεοκοπημένη. Μία το 2009 και μία τέλος του 2014, αρχές του 2015. Εμείς, τη χώρα που παραδώσατε εσείς δύο φορές χρεοκοπημένη, σας την παραδώσαμε στα χεράκια σας εκτός μνημονίων. Γιατί εξαπατήσατε τους Έλληνες ότι θα ασκήσετε τα μνημόνια με ένα νόμο και με ένα άρθρο, ότι θα καταργήσετε τον ένφια, ότι θα αυξήσετε συντάξεις και επιδόματα? Γιατί είπατε τέτοια ψέματα που ο ελληνικός λαός ακόμα δεν τα έχει ξεχάσει? Αισθάνομαι ότι έχω εθνική ευθύνη να αμφισβητώ την πολιτική σας, γιατί τη θεωρώ εθνικά επιζήμια. Ταυτόχρονα όμως δηλώνω, και να το ακούσουν καλά αυτό μέσα και έξω από τη χώρα, παρά τις πολύ μεγάλες διαφορές μας απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας και του Ερντογάν, είμαστε ενωμένοι. Απέναντι στις απόπειρές του να παρέμβει στα εσωτερικά μας πολιτικά πράγματα, είμαστε ενωμένοι. Απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, θα είμαστε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Πώς μπορώ να εξηγήσω τις παροτρύνσεις του κύριου Ερντογάν και την ομή παρέμβασή του στα εσωτερικά της χώρας, λέγοντας μη ψηφίστε το Μητσοτάκη, αφού είμαι τόσο επιζήμιος για τα συμφέροντα της Τουρκίας? Για εξηγήστε το αυτό. Έστω και με καθυστέρηση λοιπόν, καλώς ήλθατε στο στρατόπεδο της Εθνικής Ενότητας όταν πρόκειται για προκλήσεις εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, δύο κορυφαίοι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ στενοί συνεργάτες σας. Ο ένας, ο στενότερος συνεργάτης σας, οδηγούνται στο ειδικό δικαστήριο για βαριά ποινικά αδικήματα. Αυτό είναι γεγονός. Εσείς θα ζητήσετε μια συγγνώμη από όλους αυτούς που στοχοποιήσατε. Από αυτούς που από αυτό εδώ το βήμα τους αποκαλέσατε συμμορίτες. Από αυτούς που από αυτό εδώ το βήμα τους αποκαλέσατε υπόκοσμο. Από αυτούς που από αυτό εδώ το βήμα τους αποκαλέσατε ελευθεροδολοφόνους.